Ένα μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους πολεμιστές μου, σε όλα τα αδέρφια μου, σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ακόμα και σε αυτούς που είναι απέναντι σε μένα και ρωτάνε, βέβαια υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι οι οποίοι ρωτάνε για μένα, αυτοί που πραγματικά με εκτιμούν και με γνωρίζουν και αυτοί που δεν με γνωρίζουν, αλλά είναι απέναντι, αλλά ωστόσο εκτιμούν αυτά που λέμε. Εκτιμούν τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, όλο αυτό τον αγώνα που κάνουμε. Αλλά οι θέσεις τους είναι τέτοιες που δεν μπορούν ακόμα να ενδώσουν ή τουλάχιστον δεν θέλουν ακόμα να απολυθούν. Ρωτάνε λοιπόν που είναι ο Σόρας. Τους λέω ότι είμαι παντού. Όπου να κοιτάξετε, σε όποιο γραφείο, σε όποια δράση, είμαι εκεί. Είμαι εκεί και με τη φυσική μου παρουσία. Η φυσική μου παρουσία σε όλες τις δράσεις είναι οι ίδιοι μου οι πολεμιστές. Είναι τα ίδια μου τα αδέρφια. Όπου είναι αυτοί, είμαι εγώ. Όπου είμαι εγώ, είναι και αυτοί. Ό,τι εκπροσωπώ, ό,τι γράφω και για ό,τι μιλάω, για όλο τον ελληνισμό, για όλους τους Έλληνες πολίτες και για όλους τους Έλληνες ανθρώπους, μιλάω για όλους. Δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω για μένα. Δεν έχω δικαίωμα να διαπραγματευτώ για μένα. Έχω δικαίωμα να διαπραγματευτώ για όλους. Να μιλήσω για όλους, να κάνω για όλους, να γράψω για όλους, χωρίς να μπορώ ποτέ να γράψω για μένα τίποτα. Άρα λοιπόν, αν ρωτάνε που είναι ο Σόρας, μα είναι παντού. Μέσα σε κάθε κανάλι, μέσα σε κάθε site, σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή, μέσα σε κάθε συζήτηση, μέσα σε κάθε αντινόηση, είναι ο Σόρας. Μέσα σε κάθε σενάριο, προδοτικό ή μη, πατριωτικό ή μη, είναι πάλι ο Σόρας. Μα είναι παντού ο Σόρας. Όπου και να με ψάξεις, δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ για να βρεις εμένα. Όπου και να πας, όπου και να σταθείς. Θες αυτοί που είναι μαζί μου, θες αυτοί που κατάλαβαν, που αντιλήφθηκαν, θες ακόμα και αυτοί που είναι απέναντί μου, είμαι πάλι στις συζητήσεις τους. Είσαι αντικείμενο στην ίδια συζήτηση. Ακόμα και αυτοί που είναι απέναντί μου, οι βαριά τραυματισμένοι αποστάτες, είμαι στον ύπνο τους. Και εκεί είμαι ένας εφιάλτης που κάθε φορά στον ύπνο τους με βλέπουν. Τρομάζουν στην ιδέα ότι κάποια στιγμή θα με συναντήσουν μπροστά τους. Για τους Έλληνες ανθρώπους και για άλλους τους ανθρώπους είμαι η πραγματικότητα. Είναι ο μηχανισμός που θα κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους. Αυτό που πραγματικά στο υποσυνείδητό τους είναι χαραγμένο. Να ζήσουν ανθρώπινα. Να ζήσουν όπως εισήλθαν στην ίδια τους τη δημιουργία. Άρα, τι εφιάλτης για τους αποστάτες. Τι πραγματικότητα και μηχανισμός πραγμάτωσης του ίδιου του ονείρου, όπως και να έχει και στις δύο περιπτώσεις, είμαι μέσα. Άρα, σε όποια μεριά και αν ανήκεις, σε όποια μεριά και να ανήκεις, ναι, είμαι εκεί. Πάντα θα με βλέπεις μπροστά σου και πάντα θα με βρίσκεις. Άρα, δεν χρειάζεται να με ψάξεις πολύ. Είναι παντού. Όπου να πας, όποιο αξιακό να ανοίξεις, όποια αξία να διαβάσεις, όποια αρχή να διαβάσεις, όποιο νόμο πολιτιακό, είμαι εκεί. Όποια επίκληση και να διαβάσεις και όποιο ελάνιο ιερό κείμενο, είμαι εκεί. Ό,τι έχει γραφτεί για την εθερική γραφή, η γραφή και για ό,τι έχω γράψει, με βρίσκεις πάντα μπροστά σου. Αν ανοίξεις το διαδίκτυο, χιλιάδες blog, χιλιάδες σχόλια, ποικίλει από διαφορετικούς ανθρώπους, απόψεις, όψεις, πάλι είμαι εκεί. Συνέλληνες μου, αυτό που θέλω να ξέρετε όλοι, είμαι μαζί σας ακόμα και για όσους δεν το αντιλαμβάνεστε. Υπάρχουν πολεμιστές μας εκεί έξω που με αντιλαμβάνονται κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Όπως εξήγησα, ακόμα και οι αντίπαλοί μας με νιώθουν. Και στον ξύπνιο τους και στον ύπνο τους. Φοβούμενοι ότι κάποια στιγμή στο ξύπνιο τους θα με συναντήσουν μπροστά τους. Και μάλιστα απέναντι. Το ζήτημα όμως που θέλω να καταλάβετε είναι ότι τα κλειδιά που σας ανοίγουν τις πόρτες σε όλους τους ανθρώπους για να μιλήσετε, και απευθύνομαι στους πολεμιστές μου, στα μέλη, στην Ελλήνων Συνέλευση, σε όλους τους ανθρώπους
που όλοι κάποια στιγμή θα είστε στην Αγίωση στην Έλευση, γιατί είναι η δικιά σας λεωφόρο, είναι ο δικός σας πολιτικός φορέας, είναι το δικό σας το έθνος. Για το δικό σας το έθνος, για την ίδια σας τη ζωή. Θα το καταλάβετε, οριμάζετε και θα γίνει, θα ολοκληρωθεί. Το χρονικό περιθώριο έχει να κάνει με εσάς, με τις επιλογές σας και με τις αποφάσεις σας. Το πότε θα αποφασίσετε να μπείτε ενεργά στη δικιά σας πολιτική ζωή, για τη δικιά σας τη ζωή. Όμως, τα κλειδιά για να ανοίξετε κάθε πόρτα και κάθε συζήτηση με οποιοδήποτε Έλληνα άνθρωπο εκεί έξω, ήδη το έχουν κάνει με πολύ καλό τρόπο αντινόησης όλα τα κανάλια και όλα τα blog και όλα τα ΜΜΕ. Είσαι ένα αντικείμενο συζήτησης, είτε αρνητικό είτε θετικό. Όπως και να έχει όμως, είσαι σε ένα τραπέζι που συνεχώς περιφέρεσαι ανάμεσα σε προδότες, σε αποστάτες, σε ανθρώπους, σε πλανεμένους, σε μη. Με χιλιάδες πράγματα. Σε χιλιάδες σενάρια, όπως και να έχει όμως, είσαι το αντικείμενο συζήτησης, που σημαίνει όλες οι πόρτες, πολεμιστές μου, συνεγινές μου, περιμένουν εσάς να τους ενημερώσετε. Άρα, το touch, το πρώτο, όσον αφορά την Αιγίνο Συνέλευση και τον Αρτέμις τώρα, ξέρουν και οι πέτρες, ξέρουν όλοι οι Έλληνες, ξέρουν όλος ο πλανήτης. Και να ξέρετε, όχι να πιστέψετε, να ξέρετε, ότι έξω από την Ελλάδα σας ξέρουν πιο πολύ από ό,τι σας ξέρουν μέσα στην Ελλάδα. Γιατί ο πόλεμος είναι εδώ και εδώ είναι η μάχη που γίνεται. Ενώ έξω είναι πιο απλό τα πράγματα και αρχίζω και σκέφτεται και καλύτερα, αλλά παίρνει και την πληροφορία. Ακόμα και την αρνητική του εξετάζει. Γνωρίζουν όλοι τη γελιότητα των καναλιών, της προπαγάνδας. Έχουμε περάσει τόσους πολέμους, προπαγάνδες. Και το ζήτημα είναι ότι όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές για εσάς. Όλοι γνωρίζουν. Καμία σημασία μα βρίζουν εμένα. Τώρα με βρίζουν. Άλλωστε, εγώ είμαι μάρτυρας και μάλλον συνέλληνες που είχα μαζί μου. Σε πολλά μέρη που πήγαινα να μιλήσω, δεν τολμάει ο Σόρας να έρθει εδώ. Για να τολμήσει να έρθει να μιλήσει, θα δεις τι θα γίνει. Άνθρωποι που με βρίζανε, μόλις πήγα κοντά, Αρτέμι μου, αρχηγέ μου, και εμείς είμαστε μαζί σου, ενώ πριν 10 λεπτά με έβριζε. Έτσι είναι ο κόσμος. Άλλα λέει, άλλα πιστεύει, άλλα κάνει. Εσείς μην το είστε από αυτό. Όμως, σας έχουν βάλει ακόμα και κάτω από τις πέτρες και σας ξέρουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο άνοιγμα και το χρωστάμε στην τεράστια αντινόηση και στη γελιότητά τους, η οποία δούλεψε αντίστροφα, ανάποδα από αυτό που θέλανε να κάνουν. Και είναι υπέρ μας. Σήμερα λοιπόν όλες οι πόρτες περιμένουν να τις χτυπήσετε, να τους καλέσετε, να τους εξηγήσετε. Τι σημασία έχει, τι έχει ακούσει. Τόσες παπαριές ακούει. Δες και τις πιστεύει όλες. Κρατάει αυτές γιατί δεν έχει κι άλλες καλύτερες. Μόλις του δώσετε την αλήθεια και του εξηγήσετε και τον αφυπνίσετε, θα είναι μαζί μας. Γιατί όλοι θέλουν να είναι μαζί μας. Απλά θέλει σωστή προσέγγιση, υπομονή. Και θα συμφωνήσω ότι εμείς δεν έχουμε ένα μήνυμα πάρτο και φάτο. Εμείς είμαστε λίγο πολύπλοκοι, σκληροπυρηνικοί, πάρα πολύ αληθινοί, ξεκαρφώνοντας όλες αυτές τις αποστασίες, όλες αυτές τις δολιότητες, το ψεύτικο εικονικό περιβάλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάθε δόγματος, κάθε κόμματος, κάθε ψευτοειδεολογίας και κάθε επιστημονικής ανακρίβειας που έφερε τον κόσμο, όλοι μαζί σε αυτό το σημείο. Ναι, είναι αλήθεια ότι τα έχουμε βάλει με όλους. Όχι. Εμείς δεν τα βάλαμε με κανέναν. Αυτοί τα βάλαν μαζί μας. Γιατί όλοι αυτοί δεν υπηρετούσαν τίποτα παραπάνω και λιγότερο από την ίδια τη γελιότητα, την γελία και δόλια αποστασία τους. Και δεν υπηρετούσαν καμία αλήθεια της ίδιας τους της δημιουργίας. Όμως, μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει, να ξέρετε ότι όχι φήμη σας, αλλά πραγματικά σας ξέρουν όλοι και τα μικρά παιδιά. Όποιο παιδάκι ρωτήσει στον δρόμο, ξέρει το Σόρα, τον Αρτέμι και την Αιγίνο Συνέλευση. Ξέρουν τα πάντα, άσχετα αν δεν τα δέχεστε. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλες οι πόρτες περιμένουν εσάς να τις χτυπήσετε, να τους καλέσετε, να τους ενημερώσετε. Να κάνετε σωστές ενημερώσεις να καταλάβουν όλοι. Να καταλάβουν όλοι την ένωσή μας, το μεγαλείο, το τεράστιο, τη μεγαλοπρέπεια. Και πως η επόμενη ημέρα είναι των Ελλήνων. Χωρίς το άγχος το οικονομικό. Αλλά με ένα μόνο άγχος, πώς θα δημιουργήσουμε με τους πραγματικούς όρκους νόμους, της πραγματικής ισοζυγίας, τον ίδιο τον πρωτοκόλλο μας για την πραγματική δημιουργία και ανέλυξή μας, μέχρι την αθανασία μας, όπου είναι σε κοσμικές ζωές. Πραγματικά θα το νιώσετε, βγαίνοντας από το εικονικό περιβάλλον που είστε τώρα.
με πραγματικές αλήθειες. Θα ξεκλειδώσει τα μυαλά όλων των ανθρώπων, θα ξεκλειδώσουν, μπαίνοντας στις πραγματικές κωδικές διαδικασίες. Ωστόσο όμως, πρέπει να τους κυνηγούμε. Πρέπει να κυνηγήσουμε το άδικο και να παραδειγματίσουμε τους πάντες. Να μην ξανατολμήσει κανείς να κάνει άδικο. Ωστόσο όμως, να χαίρεστε και την άλλη, διότι όλη αυτή η αντιπαράθεση σφυριλατεί, σκυραγωγεί, πειθαρχεί και σας φέρνει σε ένα σημείο να μπορείτε να διοικήσετε, να παραλάβετε μια ολόκληρη Ελλάδα η οποία έχει τεράστιες θέσεις. Ένα τεράστιο μεγαλείο που πραγματικά πρέπει να διοικήσετε και δεν έχετε καμία σχέση με όλα αυτά τα παιδιά που βλέπετε σήμερα σε αυτές τις θέσεις, γιατί αυτές οι θέσεις τώρα δεν διοικεί κανένας τους. Σε αυτές τις θέσεις είναι μόνο με εντολές. Εντολές και εκτελούν εντολές. Αν σταματήσει η εντολή να έρχεται, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Όπως γι' αυτό θα μιλήσω στο επόμενο ηχητικό, το οποίο έχει γεωστρατηγικό χαρακτήρα. Μέχρι τότε, να βγείτε όλοι στους δρόμους, να ενημερώσετε τους πάντες και να τους ενημερώνετε με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνουν τον επόμενο. Όλο αυτό θα τρέξει σε ομόκεντρους κύκλους. Όλο αυτό θα κυκλώσει σε ομόκεντρους κύκλους. Με κεντρικό πυρήνα τον ίδιο το στόχο, το σκοπό. Το σχέδιο της απελευθέρωσής μας. Της απελευθέρωσης της μητέρας των μητέρων Ελλάς και όλων των ανθρώπων Ελλήνων. Όλο αυτό θα βγαίνει στον πλανήτη. Αυτό το φοβούνται. Σχεδόν έχεις νικήσει. Απλά δεν το ξέρεις. Δεν μπορείς να δεις τα πράγματα με την οπτική γωνία που μπορώ να τα δω εγώ ή κάποιος άλλος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνεις τα μέγιστα. Κάνε τα μέγιστα τώρα. Χτύπα το μωρέ στα θέμελα όλοι μαζί. Θα πέσει. Είναι θέμα χρόνου. Αν κρατιέτε ακόμα είναι γιατί δεν χτυπάτε όλοι μαζί. Χτυπάει ο καθένας όποτε γουστάρει. Συντονιστείτε όλοι μαζί. Χα, χα, και χτυπήστε. Θα πέσει. Δεν αντιστέκεται τίποτα σε εμάς. Όλο θα πέσει. Σήκωρε μου κάτω. Δεν θα μείνει τίποτα από αυτό. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλοι στις δράσεις. Όλοι στα γραφεία. Όπου πηγαίνετε για οποιαδήποτε δράση. Θα στοχεύετε να φτιάξετε πυρήνες για να ανοίξει γραφείο. Για να ξεχρεώσει ο κόσμος. Να παραλάβει τον πλούτο του, να παραλάβει την πολιτική και τη ζωή στα χέρια του. Αυτό είναι το μέλημά σας. Αυτός είναι ο αγώνας σας. Μέχρι το τέλος. Μέχρι να βγάλουν αίμα τα πόδια σας. Αυτός ο αγώνας είναι μέχρι τέλους. Μέχρι τελικής νίκης. Το κτίνος δεν θα παραδοθεί. Θα νικηθεί. Άλλωστε να σας πω και κάτι. Εγώ δεν θέλω να μου παραδοθεί κανένας. Όποιος μου παραδοθεί, κάτι λάκκο έχει φάβα. Θέλω να τον νικήσω. Να τον πατήσω. Όχι να τον νικήσω, να τον πατήσω. Δεν θέλω να μου παραδοθεί κανένας. Θα σας νικήσω μέχρι το τέλος. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.